Εγώ με αυτό πρώτα απ' όλα με την πολιτική, με την κυρία Μπακογιάννη, για να τα πούμε όλα έτσι, γιατί έχουμε χρόνο. Να μας πείτε τι συμπέρασμα βγάλατε χθες από τη συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν θα σας πω τι μου είπε εμένα ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν το θεωρώ αυτό, πρέπον. Την εκτίμηση που κάνετε εσείς. Η εκτίμησή μου είναι αυτή την οποία είχα και πριν πάω, ότι τα πράγματα είναι ωριακά. Είμαστε στην κυριολεξία. Τώρα ο ελληνικός λαός έχει βαρεθεί να τα ακούει να το λέμε, αλλά είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Έχουμε δανειστές οι οποίοι έχουν σκληρύνει πάρα πολύ τη γραμμή τους. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέγεται, ότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των ΜΕΝ και των ΔΕ. Ναι. Δηλαδή Δουνουτού και Ευρώπης. Και έτσι παρουσιάζονται και αυτές οι διαφορετικές δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζονται. Ναι. Και έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία πέραν τώρα της όποιας κριτικής μπορεί κανένας να κάνει για το τετράμινο, για την αργοπορία, η οποία όμως έχει ουσία. Ναι. Δηλαδή οικονομική, η αργοπορία έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, σωστά το εκτίμησε ο κύριος Σαμαράς, στα 800 εκατομμύρια το μήνα. Άρα η τρύπα μεγαλώνει, έχει κουραστεί ο κύριος Παπαδημητρίου να το λέει και εδώ στο Sky. Ναι. Όταν μεγαλώνει η τρύπα και μειώνεται ο χρόνος στον οποίο εσύ θα πρέπει να καλύψεις αυτή την τρύπα, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους μήνες που μας περιμένει. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συμφωνία. Είμαστε δε αρκετά μακριά από τη συμφωνία. Αυτή είναι η εκτίμηση. Εσείς βλέπετε το ενδεχόμενο, δηλαδή, ρήξης ατυχήματος, ανησυχείτε γι' αυτό, υπάρχει προετοιμασία γι' αυτό. Αυτό γίνεται. Μισό λεπτό, επειδή είναι γνωστό, κύριε Μπακογιάννη, ότι εσείς έχετε και επικοινωνία με παράγοντες του εξωτερικού. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εικόνα που σας μεταφέρετε απ' έξω. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζήτησα, κύριε Μελιριτζή, να δω τον κύριο Τσίπρα. Εγώ είχα την τιμή να είμαι υπουργός εξωτερικών αυτής της χώρας για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω κρατήσει επαφές στο εξωτερικό, μιλάω συνεχώς με ανθρώπους και κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω τη χώρα μου. Έτσι το έκανα πριν, το κάνω και σήμερα και θα το κάνω, ελπίζω, όσο το αντέχω. Άρα, ο στόχος ήταν ακριβώς να μεταφέρω στον Πρωθυπουργό κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις τις οποίες έχω, οι οποίες καμιά φορά, ξέρετε, όταν μιλούν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από το χορό, είναι ενδεχομένως πιο ανοιχτοί και πιο... Ναι. Μιλούν πιο χαλαρά. Μιλούν πιο χαλαρά. Άρα είχα κατά τη γνώμη μου υποχρέωση να το κάνω αυτό και να το μεταφέρω. Η εκτίμησή μου είναι ότι προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο οι ξένοι. Αυτό λοιπόν πρέπει σε εμάς πραγματικά να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Διότι ασχέτως τώρα τι λέμε, δεν υπάρχει νομίζω Έλληνας πολιτικός, εκτός από τα κόμματα τα δύο τα οποία έχουν τοποθετηθεί αντίθετα, ο οποίος να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος και το πιθανό αποτέλεσμα μιας ρήξης ή μιας κρίσης. Εσείς το πιστεύετε αυτό, κυρία Μπακογιάννη, γιατί ακούμε συνήθως την ελληνική κυβέρνηση να έχει μια βασική γραμμή. Ότι το φοβούνται περισσότερο από εμάς το ενδεχόμενο της ρήξης και θα καταστραφεί η Ευρώπη εξαιτίας αυτού του ενδεχομένου. Αυτή η Βαρουφάκιος λογική, την οποία ο κύριος Βαρουφάκης προσπαθεί να περάσει στο εσωτερικό της χώρας, είναι κατά τη γνώμη μου λανθασμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει την κεντρική ευθύνη ως υπουργός οικονομικών, διότι ο άλλος δεν ξέρει. Κοιτάξτε. Στη διαπραγμάτευση, ξένοι, στην ουσία. Τώρα στον τίτλο τον έχει τον τίτλο. Δεν ξέρουν αν στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης είναι λίγο μέσα ή πολύ έξω ή δεν ξέρω τι, και δεν ενδιαφέρεται και κανένας. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι ο άνθρωπος αυτός θα πάει στο Eurogroup. Έτσι, αυτός θα πάει στο Eurogroup. Όταν λοιπόν αυτός θα πάει στο Eurogroup και έχει περιγράψει τους συνομιλητές του στο Eurogroup ως σαδιστές, ως εγκληματίες, ως δεν ξέρω τι. Κάντε το δικό σας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαπραγμάτευση ξεκινάει με πάρα πολύ κακούς όρους. Ο στόχος είναι το αποτέλεσμα. Ο στόχος δεν είναι οι ηρωικές δηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας. Κάντε σε αυτές όταν θα έχεις φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι οριακά ανεκτό. Εσάς όμως από την άλλη πλευρά δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι μέσα από μια διαδρομή 4 μηνών άλλοι λένε κακός κράτησε τόσο. Άλλοι λένε ότι έπαιξε ένα ρόλο και σε σχέση με το εσωτερικό της χώρας εννοώ και το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα από το διάβα αυτών των 4 μηνών, ενώ η ελληνική πλευρά κάνει προσαρμογές στην πολιτική της, αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε στις προγραμματικές του δηλώσεις με το κείμενο των 47 σελίδων, δεν έχουν επαφή. Έτσι. Λοιπόν, ενώ έχει κάνει προσαρμογές στην κατεύθυνση των ετοιμάτων των Ευρωπαίων εταίρων μας, αυτή τη λογική,
από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει μετακίνηση ούτε κατ' ελάχιστον. Και θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι στην τελευταία περίοδο σκλήρινε κιόλας. Έτσι περαιτέρω η στάση. Κύριε Λιρτζή, ξέρετε πόσο διπλωματικό κεφάλαιο σκόρπισε αυτή η χώρα σε διάφορες αηδίες? Ξέρετε πόσο διπλωματικό κεφάλαιο σκορπίστηκε με το να λέμε ότι δεν πατάει τροϊκανός στο γραφείο μας, αλλά τον βλέπουμε τον τροϊκανό? Ναι, το όχι, κοιτάξτε, εσείς μπορεί να τα θεωρείτε αυτά αμεληταία. Όχι, δεν τα θεωρώ αμεληταία. Στην πράξη αυτά είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Η ρητορική η οποία ακούγεται ένθεν και ένθεν, έτσι, ναι, δεν είναι μόνο η δική μας, είναι και η άλλη, δεν βοηθάει το αποτέλεσμα. Ένας από τους λόγους λοιπόν που σταθερά με βλέπετε να λέω ότι εδώ, παιδιά, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι καταρχήν σοβαρότηση. Λυπάμαι που το λέω, έχει παντελώς εκλείψει. Παντελώς. Δεύτερον, χρειάζεται υπευθυνότητα. Και τρίτον, χρειάζεται εθνική συσπήρωση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας, οι φιλοευρωπαϊκές, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι απολύτως πεπισμένες ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωζώνη, να συζητήσουμε με τους άλλους, αν θέλετε. Αλλά επειδή αυτή είναι η πλειοψηφία σήμερα στη χώρα, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, αυτές θα πρέπει να ενώσουν δυνάμεις σε μια διαπραγμάτευση και να δώσουν και την εικόνα της σοβαρότητας, η οποία δυστυχώς λείπει. Δεν υπάρχει όμως. Αυτή είναι ούτε η προσπάθεια. Στο εσωτερικό της χώρας η ιστορία της εθνικής συσπήρωσης αυτή τη στιγμή. Η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να το κομματώσω, για το οποίο θα συζητήσουμε. Αλλά η ρητορική, θα σας πει κάποιος, ας πούμε, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, δεν είναι στην κατεύθυνση, παρά των όσων ο κ. Σαμαράς είπε στη Βουλή, δεν είναι στην κατεύθυνση της εθνικής συσπήρωσης, είναι στην κατεύθυνση της καταγγελίας. Λοιπόν, να, γιατί να πάρουμε, του, να πάρουμε και το ίδιο τώρα εδώ. Μιλάτε με μένα, ναι. Και μιλάτε πολλές φορές μαζί μου, οπότε και θυμόμαστε τι έχουμε, δεν έρχεται γι' αυτό τι να έχουμε κάνουμε, πει. Ναι. Έχουμε πει καλέσει. Λοιπόν, από την εποχή που ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαία μια συνάντηση, τουλάχιστον εγώ έχω ισχυριστεί αυτό, ναι, μεταξύ Τσίπρα και Σαμαρά. Δεν έχει ζητηθεί. Όχι, λέω. Εγώ εσείς τι λέω. Το έχετε πει. Εγώ. Εντάξει, αλλά. Λέω λοιπόν ότι και σήμερα είναι αναγκαία μια συνάντηση Τσίπρα-Σαμαρά. Την κάψατε. Εσείς την κάψατε. Δεν την έκαψα καθόλου. Και κοιτάξτε. Έτσι λένε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι πάρα πολύ μικρό. Εγώ, εντάξει, κατανοώ και τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς. Δεν είμαστε εκεί. Ναι. Είμαστε κύριε στην κρίση. Ένα λεπτό, γιατί μισό λεπτό να τα βάλουμε στη θέση του. Ναι, μια στιγμή. Πήρατε μια πρωτοβουλία. Όχι, να το δούμε από την αρχή. Ένα λεπτό. Θα απαντήσω. Πήρατε μια πρωτοβουλία μόνοι σας, χωρίς να ενημερώσετε το κόμμα σας, την ηγεσία του κόμματος, η οποία εθίγει και νομίζω δικαίως εθίγει. Ο καθένας θα διγόταν. Όταν ένας βουλευτής του έπαιρνε μια πρωτοβουλία, έστω και αν είναι ένα κορυφαίο στέλεχος όπως είστε εσείς. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Εθίγει λοιπόν και σας το είπε. Και στο τηλέφωνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές. Γιατί δεν τον ενημερώσατε πριν? Αντώνη, εγώ θα πάω στον Πρωθυπουργό. Έχω μια πληροφόρηση πολύ σημαντική που πρέπει να την ξέρει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Για ευνόητους λόγους. Γιατί δεν το είπατε αυτό? Ναι. Γιατί βασικά δεν συζητάμε με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτός ο λόγος. Θέλετε να μου πείτε ότι είχα άδικο? Αυτό το ξέρουμε, εντάξει, αλλά. Εγώ να το δεχθώ. Ακούστε, δεν είναι το θέμα μου αυτό αυτή τη στιγμή. Σας διαβεβαιώ, το θέμα μου δεν είναι οι λογικές, οι κομματικές, οι προσωπικές ενοχλήσεις. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Ενδεχομένως και εγώ να είχα παρεξηγήσει αν ήμουν εκείνος. Όλα τα δέχομαι. Δεν είχα καμία άλλη πρόθεση από την πρόθεση την οποία πολλάκις έχω εκφράσει και έχω κάνει. Όπως έστελνα μηνύματα στον κύριο Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός, όταν είχα μία πληροφορία. Κατά το ίδιο κάνω και με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, άρα κάποτε ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό? Μπορούσε να τον καλέσει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Μπορούσε να τον καλέσει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αλλά λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ζητούν, λοιπόν, ζητούν από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνοι. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά, ναι, του τρόπου το που σκέφτομαι εγώ. Τώρα δεν είναι η ιστορία. Θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ μικρό η ιστορία του. Με κάλεσε, σε κάλεσε. Μα γι' αυτό λέω ότι επειδή δεν είναι η ιστορία Σαββάρ, βέβαια. Επειδή, είναι λοιπόν, ουσίας, επειδή λοιπόν βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας οφείλει να με ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Έτσι ώστε να πάνε όλοι να καθίσουν κάτω με πρακτικά. Το λέω αυτό διότι είναι λίγο κωμικό να ακούγονται στα κανάλια τι σου είπα, τι μου είπες κτλ. Η χώρα είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Άρα να υπάρξει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, να καθίσουν κάτω με τα πρακτικά και να έχει ο καθένας την ευθύνη των λόγων. Εσείς, κύριε Παπαγιάννη, έχετε και επειδή αυτή η πρόταση δείχνει και την ένταση της κρίσης και του κινδύνου. Βεβαίως. Δηλαδή, όταν ένα πολιτικό πρόσωπο λέει να μαζευτούν οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή,
σημαίνει ότι είμαστε σε ένα οριακό πεδίο. Εσείς φοβάστε ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε έξοδο από το ευρώ? Ναι, κύριε Λιριτζή, φοβάμαι ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί γιατί σε έξοδο από το ευρώ. Είναι επιλογή, κατά τη γνώμη Επειδή σας, λοιπόν φοβάμαι. Κάποιων δυνάμεων πολιτικών. Δεν νομίζω πως είναι συνειδητή η επιλογή. Φοβάμαι τον αυτοεγκλωβισμό ο οποίος υπάρχει. Φοβάμαι το σπιράλ που δημιουργείται. Όταν σήμερα βγάζεις, σήμερα νομίζω είναι ή αύριο, τον κόσμο στο δρόμο. Σήμερα. Όταν βγάζεις τον κόσμο στον δρόμο, όταν αρχίζεις και λειτουργείς, ναι, όλα αυτά είναι μέσα σε μας. Εμείς όμως δεν έχουμε πρόβλημα να πιστούμε μεταξύ μας ότι δεν θέλουμε την αύξηση του ΦΠΑ. Δεν έχουμε πρόβλημα αυτές τις αηδίες τις οποίες ακούω. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει πρότεινε στους περιφερειάρχες και τους είπε κάντε ένα δημοψήφισμα. Εγώ περιμένω να δω τον έναν στο δημοψήφισμα ο οποίος θα πει όχι, εγώ θέλω ψηλό ψηφιακό. Αυτή όμως η συμφωνία συζητάμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Συζητάμε, κύριε Μπακογιάννη, πάνω σε μια συμφωνία πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, κύριε. Αυτή η συμφωνία είναι εύκολο να περάσει από τη Βουλή? Και είναι πράγματι διέξοδο τελικά? Δηλαδή εσείς θα ψηφίζετε, σας άκουσα να λέτε, θα στηρίξετε. Θα στηρίξετε λοιπόν μια επιλογή που ξέρετε καλά, το ξέρετε καλά γιατί έχετε ασκήσει και εσείς κριτική για τη βαριά φορολογία. Ξέρετε καλά ότι δεν μπορεί να βγει. Εγώ είπα στον κύριο Τσίπρα χθες ότι κατά την άποψή μου η Ελλάδα έπρεπε να καταθέσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο να έχει μείωση δαπανών. Δαπανών. Δημόσιο, υπάρχει ακόμα περιθώριο και λίπος στο δημόσιο και όχι υπέρμετρη φορολογία. Μείωση δαπανών στο δημόσιο σημαίνει μείωση των μισθών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ή απολύσεις. Μείωση δαπανών. Με απολύσεις. Δεν είπα εγώ για απολύσεις. Δεν μιλάω για απολύσεις. Γιατί βλέπουμε προσλήψεις μέχρι τώρα, γι' αυτό λέω. Καλά, οι προσλήψεις, η ανασύσταση οργανισμών που είχαν καταργηθεί. Οι προσλήψεις και η ανασύσταση των οργανισμών είναι λάθος πολιτική. Προσλήψεις χρειάζονται, ναι, σε ορισμένους τομείς, υγεία παραδείγματος χάρη, η οποία γονατίζει σήμερα. Οι προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι, έχω βαρεθεί να φωνάζω ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 500 νέους ανθρώπους, οι οποίοι να κάνουν, να μην έχουμε το αποτέλεσμα ότι στη λίστα Λαγκάρντ 10 μόνο έχουν ελεγχθεί. Έτσι, ναι, για να προχωρήσουν οι έλεγχοι, ναι, στην πάταξη φοροδιαφυγής. Μείωση δαπανών. Λέτε, μείωση δαπανών και μείωση. Υπάρχει ακόμα λίπος στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα είναι έγκλημα, λέω, με μένα μιλάτε, την προσωπική μου γνώμη σας λέω, να σφάξουμε την Αγελάδα. Εάν η Αγελάδα που παράγει το γάλα, που είναι ο ιδιωτικός τομέας σήμερα στην Ελλάδα, αυτός σφαγεί, ναι, αυτό ή αφαιθεί να πεθάνει από την Κίνα. Και αυτό προβλέπει η λύση. Η λύση αυτό προβλέπει. Και αυτό σφαγή προβλέπει του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή η βαριά φορολογία, η οποία προτείνεται και από τους εταίρους. Συμφωνώ. Όχι. Μα πώς αυτό. Μα αφήστε με. Την ιστορία του ΦΠΑ ποιος την άνοιξε? Εντάξει, θέλετε να. Έλατε, ναι. Πάμε, την ιστορία του ΦΠΑ, αν θέλετε να είμαστε τελείως ειλικρινείς, την ανοίξαμε εμείς διότι είναι το μόνο σίγουρο έσοδο. Μάλιστα. Η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν είναι η λύση. Λέω εγώ. Ναι. Η άποψή μου λοιπόν, την οποία πήγα και κατέθεσα, βρε παιδί μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχω 20 χρόνια στην πολιτική, έχω μία εμπειρία, θεωρώ καθήκον μου να πάω και να πω στον άνθρωπο που διαπραγματεύεται ότι κατά τη δικιά μου γνώμη μπορείς να κάνεις αυτό, αυτό και δώσατε αυτό. Δώσατε και πρακτική απόλυξη αυτών των θέσεων. Δώσατε ένα κείμενο με 5-4-5. Όχι, δεν έδωσα κείμενο. Ναι. Έδωσα τη γνώμη μου, είπα. Ναι. Αυτό λέω, αν δώσατε λοιπόν, και πρακτικού και χαρακτήρα. Και είπα ότι η φοροκαταιγίδα δεν θα έχει το αποτέλεσμα. Ο κύριος Τσίπρας με την δημόσια δήλωσή του, δεν αναφέρομαι σε τίποτα από αυτά που μου είπε ιδιωτικός, με τη δημόσια δήλωσή του είπε ότι επιθυμεί και μία λύση για το χρέος. Σωστά. Ναι. Αυτό ναι, το οποίο είχε συμφωνηθεί το 12, έτσι το θυμίζω, μία αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία θα οδηγήσει σε μία επιμήκυνση. Εντάξει, πέρασαν 3 χρόνια από τότε. Πέρασαν 3 χρόνια από τότε, από εκείνη τη συμφωνία, δεν έγινε τίποτα. Ναι, ακριβώς. Και έχουμε φτάσει στο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν πάρω μία υπόσχεση είναι ακόμα, τι θα αλλάξει? Όχι, βρε παιδί μου. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι μία λύση, η οποία θα είναι πάλι εξαιρετικά επίπονη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Να είμαστε κι εμείς στο ροζ συννεφάκι. Αλλά θα είναι ενδεχομένως μία βιώσιμη λύση. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα, ούτως εχών των πραγμάτων, ο κίνδυνος, επειδή αυτοεγκλωβιζόμαστε, επειδή υπάρχουν βαρουφάκηδες, έτσι που για μένα είναι. Δεν είναι μόνο βαρουφάκηδες. Σας ρώτησα πριν για τη συμφωνία αυτή, αν περνάει από τη Βουλή. Ναι, γιατί εσείς μπορείτε να τη στηρίξετε για να παραμείνει η χώρα όρθια, όπως έχετε πει, και άλλοι επίσης, και άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνουν
οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Ακούσατε χθες τι υπόθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχε και η θεωρία του χάος εκεί, υποστηριζόμενη από πολλούς. Επομένως, τι μας εγγυάται ότι θα περάσει αυτή η συμφωνία? Τίποτα. Και άρα θα πάμε στον ορθοδρόμο, ας το πούμε έτσι. Τίποτα. Τίποτα. Θα δώσουμε εμείς τη μάχη, εμείς. Εμείς τη μάχη για αυτό το οποίο πιστεύουμε. Οφείλουμε να τη δώσουμε. Μπορούμε να είμαστε απόντες και να παρακολουθούμε την Ελλάδα να καίγεται. Εσείς, κυρία Παπαδιά. Μπορούμε να μπούμε στη λογική εμείς οι υπόλοιποι που ξέρουμε τι θα συμβεί. Εσείς, ενώ όταν λέτε εσείς, εννοείτε τι, κατά μόνα στις διαδρομές? Όχι, όχι, εσείς, εμείς, εμείς. Την απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Θεσμικά, ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά σε μια συνάντηση ανωτάτου επίπεδου, που ήταν μεγάλη είδηση για χθες, διότι ο κύριος Καραμαλής δεν το συνηθίζει αυτό το τελευταίο διάστημα. Επομένως, ήταν μια απάντηση σε εσάς, αυτό πιστεύετε? Πιο θεσμική, γιατί εσάς σας κατηγόρησαν για τη θεσμική συμπεριφορά περίπου. Εντάξει τώρα, εντάξει. Θεσμικό ατόπιμα, υπόθηκε. Ναι, ναι, καλά, καλά, καλά. Ή ήταν απάντηση σε εσάς, αυτό το εκλαμβάνετε ως τέτοιο? Όχι. Το εκλαμβάνω ως μια εξαιρετικά χρήσιμη συνάντηση, στην οποία, αν διαβάστηκε το κείμενο της ανακοίνωσης, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία ως ευρωπαϊκό πυλώνα. Άρα είμαι σίγουρη ότι στη συζήτηση αυτή τους δόθηκε και ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ναι, για αλλά... τη θέση την οποία θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στο ενδεχόμενο μια συμφωνία. Εσείς έχετε τοποθετεί τις προηγούμενες μέρες και σας άκουσα να λέτε ότι εγώ θα ψηφίσω, θα προσφέρω στήριξη στην ψήφο μου τη συμφωνία που θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου η χώρα να παραμείνει στην ευρωπαϊκή της διαδρομή. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αυτή είναι η θέση μου. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει αυτό το πράγμα. Θα το κουβεντιάσουμε. Θα το κουβεντιάσουμε, κύριε Λίτση. Είναι λογικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία θέση η οποία λέει: περιμένετε να δούμε τι θα φέρει. Ναι. Εδώ αύριο λογική το πρωί μπορεί να μα πάει σε ρέξη. Να δούμε και τι λέει μέσα. Λογικό. Άρα, με αυτή τη θέση, ότι θα κουβεντιάσουμε και ότι θα υπάρξει μια σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα κουβεντιάσουμε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι το πρέπον. Εσείς μιλάτε με τον κύριο Καραμαλή? Βεβαίως μιλάμε. Το ήξερα ότι θα πάτε στον κύριο Τσίπρα χθες? Νομίζω. Δεν θυμάστε. Λέω γιατί έχει μια σημασία. Όλα έχουν σημασία. Δεν τον ενημέρωσα εγώ προσωπικά. Ναι, πάντως ενημερώθηκε. Είχε μια ενημέρωση ότι θα βρεθείτε στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θεωρείτε ότι η παρουσία του κυρίου Καραμαλή με τη χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά μπορεί να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε πιο ρεαλιστικές και να το πω έτσι. Συνενετικές θέσεις σε σχέση με τη διαπραγμάτευση στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, δεν ήμουν παρούσα στη συμφωνία, στην συζήτηση που έκαναν οι δύο τέως πρωθυπουργοί. Άρα είναι βέβαιο όμως ότι γνωρίζοντας και τους δύο θα συζητήσαν σοβαρά την κατάσταση της χώρας. Έτσι. Και ναι, ποια είναι η προοπτική. Και επειδή εγώ είμαι ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, είμαι σίγουρη ότι από αυτή τη συνάντηση κάτι θετικό θα βγει. Ναι, αλλά η κατάσταση της χώρας διαμορφώνεται προφανώς κυρίως από τις επιλογές που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Ακριβώς. Καμία αντίρρηση. Διαμορφώνεται όμως και από τις στάσεις που τηρούν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Διότι, για παράδειγμα, στο ζήτημα, ας πούμε, της ψηφοφορίας, της οποιασδήποτε ψηφοφορίας στη Βουλή για το τι θα κάνουμε, θα παίξει και η αντιπολίτευση ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως, δεν έχει μια σημασία τι πολιτική έχει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι η Νέα Δημοκρατία. Ότι και στο κλίμα. Ότι είναι αλλιώς αναδιχαστικό το κλίμα, αλλιώς είναι ενετικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολιτική ευθύνης. Ότι η Νέα Δημοκρατία συνειδητοποιεί πλήρως το οποίο βρίσκει, πού βρίσκεται η χώρα. Και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει προσφάτως και έχει αίσθηση του μεγέθους των προβλημάτων. Ναι, αλλά αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η συγκεκριμενοποίηση της πολιτικής της περνάει μέσα και από την αλλαγή στη Νέα Δημοκρατία. Και στην επίπεδο της ηγεσίας και της πολιτικής. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, τώρα δεν ασχολείται κανένας με αυτό, κύριε Λίτση. Σας διαβεβαιώ κανένας. Έχω τα μηδέν εντύπωση ότι ασχολείστε πολύ στη Νέα Δημοκρατία με αυτό. Όχι, όχι. Έξω να δεν ασχολείται. Καθόλου. Έξω δεν ασχολείται κανείς. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ που σας έχω πει πολλά πράγματα. Δεν σας κρύβω ότι πέρα. Στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας δεν ασχολείται κανείς. Εντάξει, τώρα μιλάμε Δημοκρατία. Για εσάς όμως, με εσάς μιλάμε. Με μένα μιλάμε. Όπως είπατε και εσείς πριν, μιλάμε μαζί. Εγώ λοιπόν. Εσείς παραμένετε ως έχωσα τις ηγετικές σας φιλοδοξίες. Μας είχατε εκφράσει την προηγούμενη φορά ότι παραμένετε παρούσα. Είστε παρούσα στην ηγετική κούρσα. Παραμένετε ακόμα ή έχετε υποχωρήσει από αυτές τις φιλοδοξίες? Δεν ξέρω, εγώ βλέπω πια στη Νέα Δημοκρατία να μην κινείται τίποτα σε αυτό το παιδί. Μα δεν κινείται τίποτα, διότι δεν κινεί κανένας τίποτα, διότι η χώρα μου βρίσκεται μπροστά στον κρεμό. Εσείς δεν κινείστε. Εγώ λοιπόν, εγώ δεν κινούμε. Εσείς δεν κινείστε. Εγώ δεν κινούμε, διότι δεν κινούμε, διότι δεν έχω ούτε πώς να σας πω, ένα ίχνος του μυαλού μου
δεν μπορεί να ασχοληθεί σήμερα με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας την ώρα που η μάχη την οποία δίνουμε για να, και να σας πω κάτι. Είναι εθνική, ένα κόκο, ένα κόκο άμμου, όχι ένα λιθαράκι, ένα κόκο άμμου να μπορείς να βάλεις προς τη σωστή κατεύθυνση και να προφυλαχτεί η χώρα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικώς και νομίζω οι περισσότεροι μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα τον βάλουν. Κύριε Παγκογέννη. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι κανένας μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κάνει πάρτι στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη. Ναι. Έτσι είναι πάρα πολύ εύκολο και ανθρώπινο. Μην το λέτε αυτό, γιατί επιτρέψτε μου, και έχετε κατηγορηθεί και πολλοί έχουν μιλήσει για την αριστερή παρένθεση. Επομένως, πολλοί και πολλοί λένε ανάμεσά τους και ο κύριος Σαμαράς πόνταραν στο πολιτικό σχέδιο της αριστερής παρένθεσης, κατάρρευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άρα κατάρρευση της χώρας με βάση αυτή τη λογική στην οποία αναφερθήκατε πριν. Κανένας, για την πολιτική της επιτράπησης. Κανένας, επαναλαμβάνω, ναι. Κανένας, τουλάχιστον εχέφρον άνθρωπος, δεν επιθυμεί την καταστροφή της χώρας για την όποια προσωπική δικαίωση. Κανένας. Ναι. Να προχωρήσω τώρα παρακάτω. Λέω ότι σήμερα αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα μπορείς να κάνεις από τώρα που μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί στις 8 και να έχεις πει μόνο το 1/10 από αυτό. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα παρά να του κάνεις αντιπολίτευση. Εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε από το δίκαιο αίσθημα το οποίο νιώθουμε του αδικημένου ότι τόσο καιρό, όταν έβλεπε ο κύριος Σαμαράς την κυρία Μέρκελ, ήμασταν γερμανοτσολιάδες ή όργανα ή δεν ξέρω τι. Σύμφωνοι. Θα τα βρούμε μετά. Στο μεταξύ χρειάζεται συσπήρωση, χρειάζεται εθνική συνεννόηση, χρειάζεται να βρεθούμε όλοι, να βρεθούν ναι, οι αρχηγοί, όλοι γύρω από ένα τραπέζι, να βάλουν κάτω τα χαρτιά και τα νούμερα και να, η τελική πρόταση της Ελλάδος να είναι η εθνική πρόταση της συνεδρίας. Από την άποψη αυτή, αυτή είναι λοιπόν η γνώμη μου, αυτή είναι καταθέτω. Από την άποψη λέω αυτή και επειδή είναι διαμορφωμένο ένα καινούριο περιβάλλον και στο επίπεδο των πολιτικών προτάσεων εννοώ, που θα πάει η χώρα. Με ποια συμφωνία κτλ. Είναι λύση οι εκλογές? Όχι βέβαια. Όχι. Ποια είναι η λύση? Και πώς θα κάνουμε επιλογή ενός προγράμματος το οποίο δεν έχει συζητηθεί στην πραγματικότητα προεκλογικά? Ένα λεπτό. Και τα κάνουμε τα εκλογικά. Η εντολή την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας, και το επαναλαμβάνω, είναι σκληρή διαπραγμάτευση εντός ευρώ. Εντός ευρώ. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το εντός ευρώ είναι η βασική κατευθυντήρια γραμμή. Εντός ευρώ λοιπόν πρέπει να μείνουμε. Να μαζευτούν λοιπόν οι κύριοι αρχηγοί όλοι, να υπάρχουν γραπτά κείμενα, να υπάρχουν πρακτικά και να συμφωνήσουμε ως Έλληνες ποια θα είναι η στάση μας απέναντι στους άλλους. Θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά. Όχι κυβέρνηση ελληνικής ενότητας, ως γραμμή να συμφωνήσουμε. Όχι, παιδιά, ως γραμμή. Κοιτάξτε, μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο από τις παλιές λογικές. Να ξεφύγουμε. Οι παλιές λογικές ήταν τα μικρά κομματικά μας μαγαζιά, αν θα γίνουμε υπουργοί. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όταν η χώρα μπορεί αύριο το πρωί να βρεθεί. Ξέρετε ότι 30 Ιουνίου νομικά. 30 Ιουνίου, πώς του μήνους έχουμε σήμερα, 17. 17. Ωραία. 30 Ιουνίου νομικά λύγει η περίοδος του πακέτου. Θα μπορούσε να είναι. Συμφωνούμε ότι λύγει ταυτόχρονα η δυνατότητα, η νομική δυνατότητα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας να στηρίζει τις τράπεζες. Σωστά. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Αυτά είναι νόμοι θα για την Ευρώπη. Θα μπορούσε να είναι μια λύση, εδώ που έχουμε φτάσει, η παράταση, η παράταση της παράτασης. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι η παράταση. Το ακούω γι' αυτό. Ναι, το ακούω. Προσωπική γνώμη θα καταθέσω τώρα. Η παράταση της παράτασης, ο παράταση, είναι ένας πολύ αργός θάνατος. Αυτοί οι 6 μήνες είχαν ένα κόστος στην ιδιωτική οικονομία απίστευτο. Δηλαδή δεν είναι οι 67 επιχειρήσεις που κλείνουν μόνο, δεν είναι οι άνεργοι οι οποίοι αυξάνονται. Δεν είναι ότι η επένδυση δεν έρχεται σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι ότι δεν αγοράζουν καν σπίτια. Δεν αγοράζουν σπίτια οι ξένοι. Σε νησιά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σε νησιά Παντελίας, διότι περιμένουν ότι ενδεχομένως η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει και άρα θα πάρουν μπι παρά. Κάτω, ναι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει έξω, κύριε. Και εμείς περί άλλων τυρβάζουμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να πούμε ότι εμείς έχουμε μία πρόταση, ρε παιδί μου, μία πρόταση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παγκογιάννη. Καλημέρα, κύριε Παγκογιάννη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα εμείς.